Τον ήχο του τρένου άκουσαν μετά από 8 χρόνια οι κάτοικοι της Βόρειας Πελοποννήσου από το Κιάτο έως το Αίγιο. Το πρώτο δοκιμαστικό δρομολόγιο μεταξύ των δύο σιδηροδρομικών σταθμών έγινε σήμερα. Το τρένο σφύριξε για πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια αδράνειας. Συνέχεια φυσικός ήχος. Σε μια πανέμορφη διαδρομή πραγματοποιήθηκε το πρώτο δοκιμαστικό δρομολόγιο από το σιδηροδρομικό σταθμό του Κιάτου στο Αίγιο, παρουσία του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών κ. Χρήστου Σπίρτη. Μαθήσατε ότι υπάρχουν σημεία που ό,τι κατεβαίνει πέφτει πάνω στην αμή. Μετά το Πάσχα είναι έτοιμη να υπογραφεί η σύμβαση για την ηλεκτροκίνηση του Κιάτου Ρογδάφνη με χρονοδιάγραμμα 1,5 χρόνου και αμέσως μετά το Πάσχα υπογράφεται και το τμήμα του προαστιακού, τη σύνδεση του λιτραγίου. Πιστεύω ότι το μεγάλο έργο της σιδηροδρομικής υποδομής της χώρας είναι το πιο σημαντικό που πρέπει να υλοποιήσουμε. Η νέα γραμμή θα βελτιώσει τις μετακινήσεις και θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του βόρειου τμήματος της Πελοποννήσου. Θα έχουμε πολύ σύντομα την εκκίνηση αυτού του πολυαναμενόμενου έργου. Θετικές εξελίξεις λοιπόν και θα συνεχιστούν και στο επόμενο διάστημα. Η νέα σιδηροδρομική γραμμή μήκους 72 χιλιόμετρων αποτελεί τη συνέχεια του λειτουργικού τμήματος Κόρινθος Κιάτο. Οι τρεις νέοι σταθμοί, Ξυλόκαστρο Ακράτα Αίγιο μαζί με τις 6 στάσεις, περιλαμβάνουν 6 σύραγγες μήκους 11 χιλιόμετρων, 8 σύραγγες διαφυγής 1.700 μέτρων, 19 σιδηροδρομικές γέφυρες, 63 κάτω διαβάσεις και 10 άνω διαβάσεις. 150 χρόνια μετά την ίδρυσή του. Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή. Συνεχίζουμε όμως. Έχουμε σε εξέλιξη τις εργολαβίες. Τα έργα υποδομής και επιδομής έχουν ολοκληρωθεί ενώ συνεχίζονται οι εργασίες εγκατάστασης συστήματος σύγχρονης σηματοδότησης.